Ladies, hello gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις είναι ήδη στον αέρα. Άλλο ένα, μη μου πεις, Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό έχει μόλις ήδη ξεκινήσει. Άλλη μια καταπληκτική εκπομπή με μοναδικούς καλεσμένους, με πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες, αλλά και πάρα πολύ ωραία και πλούσια βίντεο, αλλά και δώρα, είναι μόλις μπροστά στις οθόνες σας. Συντονιστείτε και ακολουθήστε με. Μη πει, είναι ο τρόπος επικοινωνίας όλο το 24ωρο μαζί μου κατευθείαν στο κινητό μου. Μη πει στα ελληνικά, ονοματεπώνυμο για τους διαγωνισμούς ή ό,τι θέλετε να μου πείτε. Αποστολή στο 54454. Και για σήμερα, ένα σούπερ τυχερός από εσάς θα πάρει αυτό εδώ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχεις πάντοτε μπροστά σου. Είναι η νέα τεχνολογία, μπούστερακι καταπληκτικό. Αυτό το μπούστερ κάνει θαύματα από τα καταστήματα by Γεωργόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Χρήστο Γεωργόπουλο. Γιατί με αυτό, μόνο φίλε τηλεθεατή, έχεις λύσει το πρόβλημά σου για το κινητό σου. Ανά πάσα στιγμή, με όλα τα κινητά φορτίζονται εδώ ακριβώς. Παίρνεις λοιπόν αυτό, βάζεις μπρος το αυτοκίνητό σου, μόνο με μία κίνηση πάρα πολύ απλή, μέχρι 5.000 κυβικά το αυτοκίνητό σου, και είσαι στο αυτοκίνητο και θες να το φορτίσεις, αυτό για το αυτοκίνητο. Αυτό για το σπίτι και για την πρίζα, δεν έχεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Απλά με την έκθεσή του στον ήλιο φορτίζει η συσκευή μας και είναι έτοιμη για να μας λύσει τα προβλήματα. Μέχρι 5 φορές μπορεί να πάρει μπρος ένα αυτοκίνητο έως και 5.000 κυβικά, για μεγαλύτερο αυτοκίνητο με μεγαλύτερο υποδύναμη, για μεγαλύτερα φορτηγά, λεωφορεία κτλ. Υπάρχει αμέσως επόμενη συσκευή όσον αφορά την υποδύναμή της. Αλλά εμείς δίνουμε δώρο αυτήν που είναι για τον απλό πολίτη, για τον απλό άνθρωπο της διπλανής πόρτας, έως και αυτόν που έχει τη λαμπορκίνη του και μπορεί να μείνει από μπαταρία. Και τι θα κάνεις, τάκ, 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 και το φόρτισες και ξεκινάς. Ούτε θα ψάχνεις καλώδια, ούτε θα ψάχνεις άλλα αυτοκίνητα, ούτε θα ψάχνεις τίποτα, φίλε τηλεθεατή. Αυτό λοιπόν θα γίνει δικό σου εντελώς δωρεάν, αξία 90 ευρώ, για εσένα που θα στείλεις μη πει στα ελληνικά κενό, ονοματεπώνυμο στο 54454. Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μου, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου εδώ κοντά μου, από τη στήλη, γεια σου! Από τη στήλη με τις εξομολογήσεις τις γεωπονικές και από τη στήλη για τα παιδιά. Τι όμορφα φορέματα είναι αυτά που φοράτε, βρε, κοριτσάρες μου, και σήμερα. Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά. Η Μπέμπα το λέει αυτό. Ναι. Είμαι υπέτειος για σένα ό,τι και αν συμβεί. Κοριτσάρα μου, σε θέλω για την πάρτι μου να γυρνάς και να... στο κρεβάτι μου. Οπα, αυτό με το κρεβάτι ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και το λέω μόνο εγώ, δεν το έχει ξαναπεί κανένα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το φόρεμα που λες, οι πιο πολλοί που με λένε Κινέζε, επειδή λένε ότι έχω σκιστά μάτια, ναι, λένε ότι είναι το φόρεμα από το χωριό μου. Ναι, ότι είναι το... αυτό μου θυμίζει λίγο φόρεμα μπαμπούσκας. Τις κουκλίτσες που μπαίνουν μία μέσα από την άλλη και τα λοιπά. Τις ρώσικες. Μου θυμίζει λίγο μπαμπούσκα ή μου θυμίζει λίγο κιμονό. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί είναι σατενάκι όμως, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πολύ γουτσι-γουτσι. Εμένα γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι μάχες και τα λιπότερα. Και ναι, τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραία. Και ωραία η μπότα σου και όλα. Σε ευχαριστώ. Η Χριστίνα πάρα πολύ σήμερα μας ήρθε πάρα πολύ σεξι και όποιος την αντέξει. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο μαλλί. Είναι σήμερα πολύ, πολύ grande. Grandua εκπομπή σήμερα κάνουμε. Grandua, grande secret. Λοιπόν, τι κάνετε, κορίτσια? Είμαστε πάρα πολύ. Έχουμε και πολύ ωραίο βίντεο από μόδα, έχουμε και πολύ ωραίο βίντεο laughing video. Ξέρεις, τα καλύτερα και τα πιο περίεργα έτσι που γίνονται και γελάμε. Έχουμε πολύ ωραία θέματα. Να ξεκινήσουμε με τις γεωλογικές και γεωπονικές εξομολογήσεις. Για να μάθεις τι σήμερα. Σήμερα θα σας κάνω μια εισαγωγή στη θρέψη και τη γονιμότητα και θα πούμε δύο-τρία απλά πραγματάκια για τα λοιπά. Ωραία, μας αρέσει πάρα πολύ. Όταν παντρευτώ, θα πάω να μείνω στο χωριό σου, είπα. Ναι, εννοείται. Οπότε θα γίνεις μια καλή αγρότησα. Βέβαια, μετά την πατριά θα είσαι αγρότησα μόνη ψάχνη, γιατί δεν ξέρω αν θα σε αντέξει. Οπότε στο χωριό γιατί να έχεις μάθει. Γιατί το λες? Δεν με αντέχει εμένα κανένα. Όχι, σε αντέχει στην πόλη, στο χωριό δεν ξέρω. Στην πόλη καλά, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά θα τους κάνεις κόλπα, άλλα κόλπα βέβαια, δεν το συζητάω. Πάμε να ξεκινήσουμε και να βλέπω και τα μηνύματα μη και ενώ ελληνικά στο 54454 και το μπουστεράκι θα γίνει δικό σας, αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Πάμε, Χριστίνα. Γιατί προσθέτουμε λιπάσματα? Για να βοηθήσουμε το φυτό μας ή να βοηθήσουμε, εν πάση περιπτώσει, τη συγκομιδή μας ή να βοηθήσουμε το έδαφος να γίνει πιο έφορο. Το λίπασμα, μπορεί να είναι και λάθος αυτό που θα πω, το λίπασμα δεν είναι ότι τα βοηθάει τα φυτά από διάφορα ζουζουνάκια και διάφορα... και διάφορες αρρώστιες, ή είναι άσχετο? Είναι, αφορά τη θρέψη. Αλλά αν άσχετο είναι εύρωστο το φυτό, τότε είναι και πιο ανθεκτικό στις ασθένειες. Είναι πιο δυνατό. Όπως και ο άνθρωπος, όταν είναι
υγιής και τρώει σωστά, δεν αρρωσταίνει εύκολα, οπότε έχει κάποια έμεση σχέση. Αλήθεια, καταλαβαίνω γιατί με συνέχεια άρρωστη. Αχ, πώς να μην καταλάβω. Όλα τα έχω καταλάβει εγώ. Όλα. Τα καταλαβαίνεις. Και βλέπω εδώ και μηνύματα και καταλαβαίνω ακόμα πιο πολλά. Γενικά πρέπει να προσθέτουμε λιπάσματα, γιατί όταν κάνουμε διαδοχικές συγκομιδές, απομακρύνεται τα θρεπτικά συστατικά, γιατί τα παίρνουμε είτε στα λαχανικά μας είτε στα φρούτα, οπότε μένει το έδαφος πιο φτωχό σε θρεπτικά. Όσο πιο πολλές φορές, έτσι, αν το θέλεις, αναμειγνύουμε και μπερδεύουμε ένα χώμα, ναι, τόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα μετά. Δηλαδή, εννοούμε ότι παίρνουμε τις ουσίες του και μετά δεν λειτουργεί καλά, να το πω απλά. Ναι, δεν αποδίδει. Να αναπληρώσουμε ακριβώς αυτό. Η γη όμως μόνη της δεν αναπληρώνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι σε κάποια χορτάρια ή έξω στη φύση που δεν τα προσέχει κανένας, συνεχώς βλέπεις ότι τα δέντρα γίνονται πολύ μεγάλα μόνο από τη βροχή ή από ό,τι γίνει από τις καιρικές συνθήκες. Εκεί το χώμα πώς μόνο το δημιουργεί και δημιουργεί τους κατάλληλους, αν το θέλει, συνδυασμούς, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα δέντρα. Ναι, εκεί πέρα παίρνουμε πολλά... Σήμερα μιλάω πολύ βιολογικά και πολύ βιοπονικά. Μα ποιος είσαι τέλος πάντων, ένα καρακατσουλιό! Το έχεις δει αυτό το τραγούδι που έλεγε η Πολίνα. Όχι. Άμα καλά, καλά. Θέλω να μου το βάλεις στο τέλος. Θα στο βάλω στο τέλος, να είσαι σίγουρη. Εκεί πέρα γίνεται η αποσάθρωση των ορυκτών. Ναι. Οπότε τα ορυκτά που είναι κάτω από το έδαφος αποσταθρώνονται και μας δίνουν τα θρεπτικά συστατικά. Αλλά φτάνουν, δηλαδή, όταν δεν συγκομίζονται τα δέντρα και δεν υπάρχει εντατική καλλιέργεια, φτάνουν τα θρεπτικά. Αλλά για κάποιον κήπο που έχουμε και συνέχεια συγκομίζουμε, πρέπει να αναπληρώσουμε τα θρεπτικά. Είναι δύσκολο εμείς να έχουμε ένα κήπο δικό μας και να συγκομίζουμε. Δηλαδή, θέλει ειδικές, αν το θέλεις, ικανότητες, δεξιοτεχνίες ή να ξέρουμε πολλά πράγματα, ή δεν είναι απαραίτητο? Όχι, αρκεί να ξέρουμε την εποχή συγκομιδής και να φοράμε τα γάντια μας, ξέρω εγώ. Αν πρόκειται, ας πούμε, να συγκομίσουμε κολοκύθια κτλ. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Εμένα η θεία μου, που έχει ένα μικρό και πολύ μικρούλι, το λίπασμα το φτιάχνει. Π.χ. έχουμε πατάτες, μαρούλι και, τι άλλο, και κρεμμυδάκια και σπανάκι και τέτοια. Και το λίπασμα το φτιάχνει από τις φλούδες που καθαρίζει τις πατάτες, το καρότο. Ναι. Το φτιάχνει μόνη της. Ή πιάνει το από ή δεν πιάνει. Τα κάνει ό,τι από το κεφάλι της. Πιάνει, απλά πρέπει να γίνει... Δηλαδή, βάζουμε οργανικά υπολείμματα, αλλά πρέπει να γίνει ανοργανοποίηση, γιατί τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισμοί. Τι σημαίνει αυτότροφος? Ότι παίρνουν ανόργανα συστατικά και τα μετατρέπουν σε οργανικά. Δηλαδή, το άζωτο το παίρνουν στην ανόργανη μορφή. Δεν είναι όπως εμείς που παίρνουμε τις πρωτεΐνες. Παίρνουν ανόργανο άζωτο και μετατρέπουν μέσα τους σε αμινοξία και πρωτεΐνες. Ναι. Υπάρχουν κάποια κύρια θρεπτικά, ναι. Συστατικά. Ναι. Ή κάποια κύρια κατοικία και δευτερεύουσα. Μπορείς, μπορείς να πεις. Θα αποχωρήσω. Με το κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, ναι. Να σας πω για τη βασική λίπανση. Τα μεικτά λιπάσματα, αν έχετε τύχει να δείτε κάποιο σακουλάκι με μεικτό λίπασμα, έχει πάνω 3 αριθμούς. Γιατί αναγράφει τα 3 βασικά συστατικά που χρειάζεται το φυτό μας. Μάλιστα. Είναι το άζωτο, το φόσφορο και το κάλιο. Πιο πολύ ποιο είναι πιο ευεργετικό από αυτά τα 3? Χρειάζονται και τα 3 πάρα πολύ και θα εξηγήσω τώρα τι κάνει το κάθε συστατικό στο φυτό μας. Λοιπόν, το άζωτο, όπως είπαμε, το παίρνει το φυτό για να παρασκευάσει τις πρωτεΐνες του. Σωστά. Και τα αμινοξέα του. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε κιόλας ότι τα φυτά που έχουν πολλές πρωτεΐνες, όπως η βρώμη που τρώμε το πρωί, είναι και τα φυτά που χρειάζονται περισσότερο άζωτο. Μάλιστα. Άρα... Εγώ δεν τρώω βρώμη, οπότε... Ναι. Όχι, εμένα μου αρέσει, παιδιά, και είναι και πολύ ευεργετική, πρέπει να σου πω, και για το σώμα, για όλα. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Αρέσει αυτό που έχεις στο ντουλάπι σου, που έχει και τα σοκολατάκια μέσα. Στο ντουλάπι μέσα έχω την τροφοθήκη. Ναι, που μέσα στην τροφοθήκη έχεις τα μακαρόνια και όλα αυτά τα σχετικά και στο πώς τα έχω όμως, δεν έχω μακαρόνια μόνο, μακαρόνια για έτσι, ναι, μακαρόνια ναι. Πένες, μακαρόνια φιωγκάκια, ναι, μακαρόνια, ναι. Αλλά στο κάτω-κάτω σου το ναι, την άλλη τροφοθήκη. Ναι, ναι. Έχεις, εκεί που βάζεις τα δημητριακά και αυτά, εκεί μέσα στα δημητριακά έχεις κάτι στρογγυλά και μέσα έχουν σοκολατίτσα.
Α, που τα τρώμε τη χούφτα, που τα βάζει και στον πόλο το μεγάλο πάνω στο τέτοιο. Το μεγάλο αυτό το τη συνάρτηλε στον Κρήτο. Ναι, αυτό, το ωραίο αυτό. Ναι, εκείνο που είναι σετ, που έχω τρία, που έχω και ένα μέσα και ζωή και που το είχα πάρει και την ξέρετε με την Εφτέρνη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ναι, ξέρω τι λες. Είναι με καλαμπόκι. Πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό πρέπει να γίνεται συχνά ή μετά κάποια στιγμή όμως όταν κουράσει πολύ το έδαφος μπορεί να φέρει τις αντίθετες και τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που περιμένουμε. Θα μας μιλήσουν σε εισαγωγικά τα φυτά. Θα δούμε κάποιες ενδείξεις στα φύλλα τους που λέγονται τροφοπενίες. Όταν το φυτό δεν είναι πολύ καλά, δηλαδή του λείπουν κάποια θρεπτικά, αντιδρά. Και συνήθως αντιδράει στα φύλλα. Θυσιάζει τα φύλλα του. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι οι κατάλληλες εποχές, περίοδοι, χρονικές στιγμές που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Ανάλογα το φυτό, δεν πάει αυτό ή το δέντρο? Ναι, είναι ανάλογα και... Είστε έτοιμοι το για το χωριό! Δηλαδή έχω μαζί μου τη χωριάτα τη Ρουσλάνα. Όπου πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Φίλια μου, φεύγουμε, σου λέω. Εσύ πατάς και στα φίλια, να πάντα να χρειαστεί. Τα πάτησα και τα στα φίλια και τον αγρότη και τους αγρότες όλους. Βέβαια. Για πες, Χριστίνα. Ας πούμε, αν μας λείπει το άζωτο, θα δούμε χλώρωση στα φύλλα, δηλαδή θα είναι κίτρινα και συνήθως είναι τα παλαιότερα φύλλα, αντιδρούν πρώτα. Όμως τα κίτρινα φύλλα κατά περιόδους μπορεί να βγουν γιατί αλλάζει το φυτό. Δεν είναι κακό. Δεν πρέπει μόλις δούμε λίγο κίτρινο φύλλο να πάμε και να βάλουμε αμέσως όλα αυτά. Μπορεί να είναι και της εποχής, έτσι δεν είναι? Αν είναι φυλοβόλο, εντάξει, είναι φυλοβόλο. Είναι το φυλοβόλο. Το φυλοβόλο κάθε πότε βγάζει κίτρινα και το αλλάζει? Κάθε χρόνο. Μία φορά το χρόνο. Έχει να κάνει, είναι καλοκαίρι, χειμώνα, έχει να κάνει με το φυτό? Το φθινόπωρο. Συνήθως. Ναι. Γι' αυτό τώρα μου έχουν κυτρινίσει τα Μπέντζαμιν στην αρχή του Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μου κυτρινίζουν και εγώ νόμιζα ότι μου χαλάσανε. Αλλά μετά ξαναγίνανε κατά πράσινα. Λοιπόν, το δεύτερο βασικό συστατικό είναι ο φόσφορος, το οποίο είναι δομικό υλικό κάθε φυτικού ιστού. Δηλαδή, κάνει τις ρίζες, αυξάνει τη ριζική μάζα. Βοηθάει στην καρποφορία, στη γονιμοποίηση, στην προημότητα της παραγωγής, δηλαδή να οριμάζουν γρήγορα. Πώς καταλαβαίνουμε ότι το φυτό δεν έχει το κατάλληλο φόσφορο? Στα παλαιότερα φύλλα αλλάζει το χρώμα, γίνεται πιο βαθύ πράσινο, μειώνεται η ανάπτυξη και η άνθηση, αν παρατήσουμε, είναι αραιή, δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά ανθάκια. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν πρέπει να το παρακάνουμε με τα λιπάσματα, δηλαδή η μέγιστη απόδοση έχει μέχρι ένα όριο. Γιατί αν βάλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πολύ φόσφορο στο χώμα μας, δηλαδή υπάρχει σε υψηλές συγκεντρώσεις, ανταγωνίζεται άλλα στοιχεία, όπως το ψευδάργυρο, το χαλκό, δεν απορροφούνται τα μικροστοιχεία. Μικροστοιχεία είναι αυτά που χρειάζεται σε λιγότερες ποσότητες, αλλά είναι και αυτά αναγκαία. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει μια ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των στοιχείων στην απορρόφηση, γιατί αλλάζει το pH. Άλλα στοιχεία απορροφούνται, δηλαδή είναι σαν όπως το δέρμα. Όπως και στο δέρμα του ανθρώπου. Σαφώς. Ναι, δηλαδή... Βάζεις το αφρόλουτρο που έχει pH 7, τόσο δεν είναι? Ναι. Το ουδέτερο, 7 δεν είναι? Ναι, είναι το ουδέτερο που κολλάει σε όλους που λέμε, ουδέτερο pH. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις πάνω σε αυτό? Να πούμε και λίγο για το κάλιο, που είναι ο τρίτος αριθμός στα λιπάσματα. Το κάλιο λειτουργεί στα φυτά όπως και στον άνθρωπο, δηλαδή δεν είναι δομικό υλικό, ρυθμίζει τις ζωτικές λειτουργίες. Δηλαδή ενεργοποιεί τα ένζημα, ενεργοποιεί τη φωτοσύνθεση, συμβάλλει στην παραγωγή των προϊόντων, ρυθμίζει την εξάτμιση σε διαπνοή. Δεν είναι δομικό συστατικό, αλλά είναι πάρα πολύ απαραίτητο, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να κάνει ζωτικές λειτουργίες στο φυτό μας. Μάλιστα. Το σύμπτωμα όταν δεν έχουμε το κάλιο, υπάρχει χλώρηση και νέκρωση στα φύλλα, που είναι στην κορφή του φύλλου και στην περιφέρεια. Όταν δούμε, δηλαδή, το φύλλο ότι είναι στην κορφή και στην περιφέρεια, έτσι κάπως νεκρό, τότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται κάλιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ενδιαφέρον για τα χωριά θα μου χρειαστούν. Ενδιαφέρον και θα σου χρειαστούν. Λοιπόν, ακούστε τι θα γίνει τώρα. Θα πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που έχει πάρα πολύ γέλιο, οι πιο έτσι αστείες στιγμές από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Και θα πάμε στη στήλη για τα παιδιά. Έτσι, μάλιστα, χαρούμενα, θα πάμε στήλη από την Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Και εν συνεχεία έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μην λείψει κανείς. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή?
Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Πάρα πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Εσείς να μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Αυτό εδώ το μπουστεράκι που λύνει πραγματικά, δίνει τις λύσεις και λύνει όλα τα προβλήματα που έχουμε να κάνουμε με το αυτοκίνητο, με τα κινητά μας, με τους φορτιστές μας. Το φορτίζεις μία φορά και μέχρι 5 φορές μπορεί να πάρει μπρος ένα αυτοκίνητο μέχρι και 5.000 κυβικά. Επίσης, για όλα τα κινητά, ανά πάσα στιγμή, τακ-τακ, το φορτίζεις, το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο, σου φορτίζει όλα τα κινητά. Είτε λοιπόν το φορτίζεις στην πρίζα, είτε στο αυτοκίνητο, αλλά ακόμα και με το ήλιο. Το φορτίζεις μία φορά, το κρατάς για πάρα πολλούς μήνες. Μία μοναδική προσφορά από τα καταστήματα by Γεωργόπουλος για έναν σούπερ τυχερό που θα στείλει μήνυμα στο MIMIP ελληνικά, κενό, ονοματεπώνυμο και στο 54454. Χριστίνα Καμπούρη εδώ, μετά από το βίντεο που είδαμε, και Κωνσταντίνα Παπαϊώνα που τη στείλει για τα παιδιά. Καταπληκτικό το βίντεο, Καταπληκτικό. Ναι. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Νόμιζα ότι θα με δω, αλλά. Ναι, δεν έχουμε συλλέξει ακόμα τα δικά σας. Θα συλλέξουμε και αυτά και θα τα εφαρμόσουμε. Θα ήθελα να πω και για αυτή την μπαταριούλα. Ναι. Ρώτησα πριν το κινητό μου, καταπληκτικό. Είδες πόσο γρήγορα. Ένα τέταρτο και από 10% που είχαμε πήγε 60. Ναι, γιατί γι' αυτό βέβαια δίνουμε καταπληκτικά γρήγορα, πράγματα. Αυτό μόνο εμείς μπορούμε και το κάνουμε, φίλε. Τι λέτε, γιατί θα μπορούμε. Θα πάω να πάρω κι εγώ ένα, γιατί δεν έχω μάξει. Ναι, είτε στείλεις μήνυμα για να το κερδίσεις. Γιατί θέλεις να πας επειδή δεν το αγοράσεις. Εφόσον εμείς μπορούμε να στο δώσουμε δώρο μέσα από την εκπομπή. Θα στείλετε μήνυμα MIMIP κενό, ονοματεπώνυμο στο 54454. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα. Πάμε στείλει για τα παιδιά που έχει ετοιμάσει τι σήμερα για να κάνω και την υποσημείωση. Ευνίδιος, βρεφικός, θάνατος. Α, είναι πολύ βαρύ. Συμβαίνουν πολλά τώρα τελευταία, γι' αυτό το επέλεξα. Γιατί συνέχεια στο ίντερνετ διαβάζω ευνίδιος, βρεφικός, θάνατος σε παιδάκι 4 μηνών από την Καλαμάτα. Mm-hmm. Πρέπει όμως να δούμε τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς. Ναι, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην υπάρχει κακοποίηση. Ο χώρος που κοιμάται το παιδί. Πρέπει να δούμε, μην έχει προβλήματα υγείας. Πρέπει να δούμε κάποια σημαντικά πραγματάκια. Λοιπόν, ο ευνίδιος βρεφικός θάνατος παραμένει ο εφιάλτης κάθε γονιού. Γιατί ένα παιδάκι τώρα το έχεις μέσα σου 9 μήνες, το παίρνεις στη ζωή και ξαφνικά πεθαίνει από το πουθενά. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος κάθε μάνας να μην χάσει το παιδί. Παιδιά, είναι κάτι που δεν θέλεις να το φανταστείς και δεν θέλεις ποτέ, ποτέ να το σκεφτείς. Ποτέ, καμία μάνα. Ποτέ. Συμβαίνει σε βρέφη από 1 μηνών μέχρι 1 χρονού. Αλλά οι έρευνες που έχουν γίνει είναι από 2 ως 4 μηνών. Δηλαδή, τα παιδιά που συνήθως παθαίνουν τον ευνίδιο βρεφικό θάνατο που λέμε, είναι από 2 μηνών ως 4 μηνών. Συμβαίνει κυρίως την ώρα που το μωρό κοιμάται. Γι' αυτό το και το λέμε ευνίδιο βρεφικό θάνατος, είναι ξαφνικός. Βάζετε το μωρό στο κρεβατάκι για ύπνο και μετά που πάτε να το ελέγξετε, γιατί ακόμα είναι μικρό και ξυπνάει συνεχώς, βλέπετε ότι δεν ανασένεται. Δεν ανασένει. Πώς γίνεται η διάγνωση? Ενώ η διάγνωση τίνεται με την παρουσία κάποιων συμπτωμάτων, mm-hmm. η διάγνωση του ευνίδιου βρεφικού θάνατου τίθεται με τον αποκλεισμό κάποιων άλλων παθήσεων. Αυτό που σας είπα πριν. Όταν βρεθεί το μωρό νεκρό στην κούνια, πρέπει να αποκλείσουμε 3 πράγματα. Ποια είναι? Κακοποίηση του βρέφους. Ότι δεν το έχει χτυπήσει κάποιο πριν. Γιατί τα βρέφη μπορεί να το χτυπήσει και να μην εκείνη τη στιγμή, μπορεί να το χτυπήσει και να πεθάνει μετά από λίγη ώρα. Γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί τα οστά του. Γι' αυτό σαφώς, λέμε και είναι προσέχουμε πάρα το πολύ κεφαλάκι, ναι. Να προσέχουμε το ένα, να προσέχουμε το άλλο. Δυστύχημα. Δηλαδή, έτσι πως το έβαλε στην κούνια, το πέταξε στο μωρό. Και το τρίτο και το κυριό, το βρέφος δεν έπασχε από κάποια ασθένεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο γιατρός λοιπόν που θα κάνει την αυτοψία θα ελέγξει τον χώρο να βεβαιωθεί ότι τίποτα από τα 3 παραπάνω δεν είναι κάτι μέσα σε όλα αυτά. Mm-hmm. Αν αποκλειστούν οι παραπάνω πιθανότητες, άρα το παιδί έχει διάγνωση ως τον ευνίδιο βρεφικό θάνατο. Τι προκαλεί τον ευνίδιο βρεφικό θάνατο?
δεν γνωρίζουμε και είναι ένα ένιγμα ιατρικό άλυτο αυτό. Δεν έχει βρεθεί ποτέ η ιατρία και ούτε πρόκειται ποτέ να βρεθεί. Γιατί το παιδί σας είπα ότι δεν πάσχει από κάποιο πρόβλημα στο να το προστατέψουν οι γονείς. Τι πρέπει να προσέχουμε? Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ναι. Η προωρότητα όταν το παιδί γεννιέται πρόωρα. Χαμηλό βάρος γέννησης. Όταν η μητέρα είναι μικρότερη των 20 χρονών. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα αυτό. Πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές καταρχήν δεν έχουμε και την παιδεία, δεν γνωρίζουμε και πολλά. Γιατί είσαι παιδί και γεννάς ένα άλλο παιδί στην ουσία. Βεβαίως. Έκθεση του μωρού στον καπνό. Και τι λέμε καπνό, από το τζάκι. Βγήκαμε έξω και είχε πάρει κάπου φωτιά και πήρε μυρωδιά το μωρό. Γιατί και από, από πολλές φορές έχουμε έξω τα μπάρμπεκια, τα μπάρμπεκιου, ναι. Έχουμε τα τηγάνια, έχουμε τα τηγανιτά που βλέπεις ότι βάζει το τηγάνι εκεί πέρα και φουντώνει ναι, όλο ναι, το σπίτι. Ναι, ξεχνάς το λάδι βεβαίως. Και παίρνει... Είναι πολύ σημαντικό όταν έχουμε ένα μωρό να προσέχουμε κάποια πράγματα. Έκθεση του μωρού στον καπνό που σας είπαμε. Ξένο γάλα και όχι θυλασμός. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα αν μια οικογένεια δεν έχει την αλφα οικονομική άνεση, θα κοιτάξει να πάρει το πιο φθηνό γάλα. Είναι λάθος. Καλύτερα να κόψει από κάπου αλλού και καλύτερα να πάρει... Καλύτερα να κόψει από κάπου αλλού ή να το στυλάσει η μητέρα. Τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν τον ευνίδιο θάνατο. Γιατί είναι πιο... Πιο... Όχι, είναι πιο... Όχι, είναι πιο... Μιλάει με το πνεύμα. Εδώ, το κοινό μας. Ναι, εννοείται. Είναι πιο... πώς το λένε? Είναι πιο τέτοιο, καταλάβαμε. Είναι πιο ευάλωτο. Επιρρεπή. Ναι, είναι πιο επιρρεπή από τα κορίτσια. Και να κοιμάται το παιδί μπρούμητα, γιατί μπορεί να γυρίσει, να χτυπήσει κάπου τη μητούλα του, γιατί εγώ, παιδιά, το ότι έχω μάθει και κοιμάμαι μόνο μπρούμητα και αν με γυρίσει ανάσκελα, θα μείνω ξάρυπνος. Εγώ που δεν μπορώ ανάσκελα να κοιμηθώ ούτε ένα λεπτό, ούτε καν και για πλάκα, πραγματικά... Είναι αυτό που λέμε, πίνω σε διπλωματή. Εγώ που δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα ανάσκελα, γιατί νομίζω ότι κάτι με πνίγει, είναι. Ναι, το έχεις καταλάβει. Το έχω καταλάβει. Αυτό σε ποιες ηλικίες έτσι περισσότερο, Γιάννη, να με ενημερώνεις, και σε ποιες ηλικίες έτσι περισσότερο, ας πούμε, το βρίσκεις, δηλαδή. Από 2 έως 4 μηνών. 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 Από 1 έως 4. Άρα δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο όταν είναι 7, 8, 9 μηνών. Όχι. Όχι, όχι. Περίεργο όμως δεν είναι αυτό. Ξεκινάει, συνήθως λένε, από 1 μηνών μέχρι 1 χρονών. Αλλά. Συνήθως τα συμπτώματα και το 99% που γίνεται είναι από 2 μηνών ως 4 μηνών. Μάλιστα. Έχεις ακούσει τέτοια γεγονότα, Χριστίνα? Ναι. Δυστυχώς. Έχουν γίνει, ναι. Πάρα πολλά γίνονται τον τελευταίο καιρό. Και βέβαια πρέπει εμείς να το προσέξουμε, γιατί καταρχήν είναι τόσο μικρά που είναι ουσιαστικά αβοήθητα. Αν εμείς δεν δώσουμε όλο μας τον ενθουσιασμό και τα πάντα και εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όχι. Έτσι δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται κάτι. Γιατί σου λέει, άμα δεν έχει ή δεν υπάρχει κάποιο δυστύχημα, δεν έχει κακοποιηθεί το βρέφος και δεν, και δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ναι, τότε είναι αυτό. Ευνίδιος βρεφικός θάνατος. Καταρχήν, από αυτά τα 8-9 που είπα παραπάνω, τα συμπτώματα, τι πρέπει να προσέξουν για το γάλα, για τον καπνό και όλα αυτά τα σχετικά. Δεν σημαίνει ότι άμα κάποιος γονιός έχει ένα μωράκι στο σπίτι και δεν έχει προσέξει αυτά, σημαίνει, πρέπει να πανικοβάλλεται και να σημαίνει ότι το παιδί του θα πεθάνει. Είναι λάθος. Απλά είναι κάποια κύρια συμπτώματα που πρέπει να προσέξουμε. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που, μάλλον, τι είναι αυτό που πιστεύεις που στις νεότερες μαμάδες δημιουργεί αυτά τα προβλήματα και τα κάνει πολύ μεγαλύτερα η ηλικία τους? Ή ότι δεν έχουν την παιδεία και δεν έχουν ενημέρωση? Δεν έχουν ενημέρωση, δεν υπάρχουν και διάφορες εκπομπές που να βγαίνουν καθαρά για θέματα παιδιά, ναι. Δηλαδή να μιλάνε για τα παιδιά, και ότι σαν μικρές, δηλαδή κάτω των 20 χρονών, αν δεν είχαν και η μαμά τους την ίδια γνώση, δεν θα τα μάθουν ποτέ. Μάλιστα. Αυτό που θέλω εγώ να σας τονίσω βέβαια είναι ότι πάντοτε εμείς όταν μέσα από τις στήλες των κοριτσιών μας δίνουμε κάποιες συμβουλές, τις δίνουμε για να τις ακολουθήσετε ή για να τις αποφύγετε. Γιατί υπάρχουν οι συμβουλές εκείνες που είναι προς αποφυγή και οι συμβουλές που είναι προς μίμηση. Εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε, εννοείται ότι τα σημαντικά και τα θετικά, έλεγαν πιο κοντά μου, πρέπει να τα ακολουθήσεις και τα άλλα δεν πρέπει. Πριν σας ευχαριστήσω για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα κλείσουμε καταπληκτική μόδα, πρέπει να πω ότι
ότι ένας σούπερ τυχερός από εσάς που θα στείλετε μήνυμα μη πει στα ελληνικά κενό, ονοματεπώνυμο και το μήνυμά σας στο 54454 θα κερδίσει ένα καταπληκτικό μπουστεράκι αυτό εδώ που είναι κοντά σας από τα καταστήματα By Γεωργόπουλος, όπου θα σας λύσει τα χέρια είτε για το κινητό είτε για το αυτοκίνητό σας. Θα το βάλετε μπρος σε 2 λεπτάκια, ακόμα και μέχρι 5.000 κυβικά. Και 2 Lamborghini next μας θα τις βάλει μπρος άμα σου μείνουνε. Αυτό εδώ λοιπόν το θαυματουργό πραγματάκι που όσο και μικρό είναι κάνει θαύματα, μπορεί να φορτίσει και να πάρει μπρος το αυτοκίνητό σου μέχρι 5 φορές για αυτοκίνητο 5.000 κυβικών και βεβαίως το φορτίζει μία φορά και μέχρι 5 φορές λειτουργεί για να γίνει αυτή όλη η δουλειά. Όσον αφορά το κινητό σου μπορεί να το φορτίσει και για μήνες ολόκληρους. Πώς θα το φορτίσεις? Είτε με αυτό εδώ από την πρίζα στο σπίτι σου, είτε στο αυτοκίνητο καθώς οδηγείς, είτε και με τον ήλιο γιατί φορτίζει και με την ηλιακή ενέργεια. Πάρα πολύ ωραία πράγματα δίνω δώρα, παιδιά. Δίνω δώρα αξίας 90 ευρώ καθημερινά, 100, 200, 300. Δεν πειράζει εσείς να είστε καλά. Εμείς θέλουμε να είστε ευτυχισμένοι και να περνάτε καλά. Γι' αυτό το μη μου πείτε είναι κάθε μέρα κοντά σας. Μεγάλο ευχαριστώ στην Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου. Μεγάλο ευχαριστώ στην Χριστίνα Καμπούρη. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες μου πίσω και πάνω και δεξιά και αριστερά σε όλο το κτίριο που βοηθάνε για την παραγωγή αυτή. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραίους καλεσμένους και πολύ ωραία θέματα. Να έρθεις αύριο κι εσύ. Ναι. Για να δω. Εντάξει, να μην έρθεις. Λοιπόν, φιλιά πολλά, σας αγαπάω πολύ, να περνάτε καλά. Γεια σας. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τον